I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Με το λίγο κοινό συμβαίνει από το 12 έως και σήμερα στην 11 έτη. Από το 2012 ξεκινάει μια τεράστια πορεία όταν θέλανε να πτωχεύσουν την Ελλάδα μας για έκτη συνεχόμενη φορά. Εκεί ακριβώς ήρθα εγώ και δεν τους επέτρεψα να πτωχεύσει. Ωστόσο, συνέγινες ψυχές, ηρωικές ψυχές, με πραγματικούς άνθρωπους ήρθαν δίπλα μας και θεσπίσαμε τον ανθρωποκεντρικό οργανισμό Ελλήνων Συνέλευση. Έτσι, για να μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να θυμηθεί, να κατανοήσει την τεράστια αξία του, την αλήθεια του δικαίου. Αυτό που έχω να δηλώσω σε όλους τους Έλληνες πολίτες είναι οι προγραμματικές μας δηλώσεις είναι κατατεθειμένες στον Άριο Πάγο. Ένας πραγματικά ελάνιος πλούτος είναι στα παγκόσμια της ελληνικής κυρίαρχης δημοκρατίας από τότε έως και σήμερα. Αναφέρεται δε κάθε φορά στον προϋπολογισμό του κράτους και είναι εκεί. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης, απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματά! Οι φόροι που δεν υπάρχουν θα είναι μόνο τα αποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγο να μπει και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου. Όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέρα και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Το μεταναστευτικό στην Ελλάδα μας είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ξεκίνησε από τις ίδιες κυβερνήσεις που αυτές καλούν από τις ευρωπαϊκές χώρες κόσμο να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό για αυτούς είναι ένα ψηφοθυρικό μηχανισμό, ο οποίος αυτούς τους μετανάστες θα τους βάλουν να ψηφίσουν το κόμμα που το καθεστώς θέλει. Άρα γι' αυτό και τους δίνουν και δικαιώματα ψήφου, αν είναι δυνατόν. Όπως και να έχει όμως, έτσι όπως σήμερα είναι το μεταναστευτικό, σε μια παρθενογένεση της Ελλάδος, μετά τη μεταρρύθμιση, μετά τον αποστατικό ρυθμό, όλοι αυτοί οι μετανάστες για μας είναι χέρια εργατικά για να χτίσουν μια πραγματική Ελλάδα. Σε ένα πραγματικά τεράστιο υπεχοδέ. Μια χώρα η οποία έχει μείνει πίσω και τη λένε πολίτιστη, γιατί δεν είναι και τάχα, δεν έχει δρόμους, δεν έχει τρένα. Δεδομένο και στίχημα της πολιτείας και της Ελλήνων Συνέλευσης είναι ότι στην ευρωχώρα και στην εξωτική Ελλάδα θα γίνουν παντού δρόμοι τρένα. Σε όλες τις πόλεις θα υπάρχουν τράμα. Άρα μιλάμε για μια τεράστια δυναμική και έχει μια τεράστια ζήτηση από εργατικά χέρια. Πραγματικά πληρωμένα έτσι όπως θα είναι οι νόμοι στην πολιτεία μας. Άρα έτσι όπως είναι το μεταναστευτικό σήμερα, θα πω και θα τολμήσω να πω ότι είναι λίγο. Θα χρειαστεί στις μέρες μας μέσα από μια τεράστια οικοδόμηση και να χτίσουμε τη χώρα που είναι τόσο παρθένα ενώ οι άλλοι δεν και τα είχαμε προχωρήσει. Σας λέω ότι αυτοί οι μετανάστες που είναι εδώ, αλλά και άλλοι τόσοι, χωράνε για να κατασκευάσουμε και να έχουμε δυναμικά εργατικά χέρια για όλη τη χώρα, για όλα μας τα νησιά, τουλάχιστον για το πρώτο, το τεράστιο που λέγεται Ελλήνων Συνέλευση. Ουσιαστικά, όλα με Ελλάς. Μια Ελλάδα, έτσι όπως ακριβώς στις αρμόσεις να είναι, στο γεωπολιτικό, στο γεωστρατηγικό, στο υπεχοδές, στο θέμα της χωροταξίας των δρόμων και όλων των κτηρίων που θα πρέπει να αναβιώσουν σε όλη την ελληνική επιγραφή. Στις μέρες της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση δηλώνουμε απόλυτα
όπως το λένε και στις προγραμματικές μας δηλώσεις, ότι ανεβαίνει επιθετικά η βιομηχανία μας. Θα έχουμε αυτάρκεια, η Ελλάδα θα είναι αυτόνομη στον τομέα της βιομηχανίας, στον τομέα της ναυτιλίας, στον τομέα της βιοτεχνίας. Και πραγματικά θα απογειωθεί η οικοτεχνία. Άπειρες οικοτεχνίες από όλα τα μέρη της Ελλάδος θα αναδειχθούν με όλα τα αγαθά και όλα θα είναι τυποποιημένα. Δεν θα φεύγει τίποτα που δεν είναι τυποποιημένο. Πρώτη ύλη από την Ελλάδα δεν ξαναφεύγει. Θα έχει όλη τυποποίηση. Τα πάντα, τα προϊόντα μας, τα πάντα θα είναι τυποποιημένα. Άρα, αναμένεται ότι θα απογειωθεί πολλά και μπροστά από οποιαδήποτε άλλη χώρα και η βιομηχανία και η βιοτεχνία και η οικοτεχνία, η ναυτιλία. Τα πάντα θα αναπτυχθούν, τουλάχιστον γιατί δεν υπάρχει τίποτα, οπότε η ανάπτυξη θα είναι αραβαία και άμεση. Με όσο κεφάλαια χρειαστούν, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι χιλιάδες οι θέσεις που θα καλυφθούν και τα κεφάλαια των επενδύσεων που θα πέσουν. Φυσικά τα χρήματα και ο πλούτος σας περιμένει εδώ. Αρκεί εσείς να αποφασίσετε ποια είναι η ώρα που θα συλλογικά θα ενωθείτε με το σύνολό σας το ίδιο. Αλλά και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είναι λαβωμένη, θα πω, χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι να υποστηρίξουν, να προασπίσουν δίκαια και δικαιώματα, είτε πνευματικό δικαίωμα της Ελλάδος που εμείς έχουμε πνευματικά δικαιώματα σε όλο τον πλανήτη, για όλα τα θέματα επί παντός επιστητού. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι άλλη μία Ελλάδα απλωμένο σε όλο τον πλανήτη, με όλα τα οπτικά συστήματα που θα πρέπει να διαφέρει και τα οικονομικά αλλά και τα διπλωματικά για να εκτελεστεί μια τέτοια διαδικασία αναδιάρθρωσης και παλαιγενεσίας σε όλο τον πλανήτη. Απλά θα πρέπει να βάλουμε μια σειρά και ένα νοικοκυριό σε όλες τις συμφωνίες, είτε είναι ευρωπαϊκές, είτε είναι παγκόσμιες, είτε είναι Παγκόσμια Τράπεζα, είτε είναι ΟΗΕ. Εκεί θα πρέπει να μείνει μια πραγματικά νοικοκυροσύνη για ό,τι ήδη έχουν υπογράψει και για ό,τι άλλο θα υπογράψουμε. Αλλά και ακόμα ό,τι ήταν να εισπράξουμε και να λάβουμε και δεν το έχουμε λάβει. Αυτό γίνεται μόνο με μια πραγματική πολιτική βούληση, με μια στρατηγική μοναδική, για κάποιον που γνωρίζει και ξέρει να το κάνει και όχι να λέει άλλα πίπες σε κανάλια και να μιλάει σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τι λέει. Εν μένει μόνο να κατανοήσεις ότι έχω το μεγαλύτερο πολιτικό μητρό στον πλανήτη. Δεν υπήρξε ποτέ στις μέρες μου αρχηγός πολιτικού φορέα ή κόμματος ή κινήματος να πάει φυλακή για πολιτικές πεπιθήσεις. Αυτό έκανα σε εμάς το καθεστώς. Τόσο πολύ το φοβούνται. Και είναι η ώρα να φοβηθούν και εσένα. Γιατί αν σηκωθείς και ενωθείς με την Ελλήνων Συνέλευση, πραγματικά θα σε φοβηθούν γιατί ήδη σε φοβούνται. Την ένωσή μας φοβούνται. Την ένωσή σου μαζί μου τη φοβούνται. Μόνο αυτοί φοβούνται. Δεν φοβούνται τίποτα άλλο. Ούτε την γελιότητα, ούτε την βλακία, ούτε την αδράνεια εκεί έξω. Μιλάνε για εποχή. Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη εποχή. 68%. Και πραγματικά με λυπεί το γεγονός που κάνουν εκλογές ότι δίθεν κοιτάζαμε ότι έχουμε 9.900.000 ψηφοφόρους. Μα πώς αφού 9.900.000 είμαστε όλοι, άντε και 50.000 ακόμα. Μα δεν ψηφίζουν όλοι. Θέλω να κατανοήσετε ότι το κοινωνικό σύνολο που ψηφίζει είναι μόνο τα 2/3. Θέλοντας και εμείς, δεν γίνεται να ψηφίσουν τα παιδιά. Άρα λοιπόν αυτά τα 2/3 που είναι 6.600 ψηφίζει μείον το 68% που είναι αποχή. Άρα καταλαβαίνετε με πόσους λίγους σαφούς ψήφους βγαίνουν και κρέμονται σε ένα νήμα που εμείς πρέπει να το κόψουμε. Δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν ψήφους, κάνουν πλάκα. Και αποδείχθηκε και στο debate που ήταν όλη η βουλή σου εκεί μέσα. Αυτό που χρειάζεται είναι μόνο να θυμάσαι να ψηφίσεις σε Ελλήνων Συνέλευση, να συστρατευτείς στα Ελλάνια γραφεία μας, χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα. Να κατανοήσουμε την πραγματική μας πολιτεία μέσα στη φυσιολογία του αξιακού μας, που είμαστε χτισμένοι με το πραγματικό αληθινό αξιακό. Δεν θα σου πω ποιο είναι, θα το διαβάσεις στα Ελλάνια κείμενα που είναι τυπωμένα σε βιβλία μέσα στα Ελλάνια γραφεία μας. Αυτοί είμαστε. Και σε καλούμε σήμερα να έρθεις συστρατευμένα, να ξέρεις που πατάς, να πατήσεις σε γερές βάσεις. Ξέρεις τι σου έκανα, αν αντέχεις κι άλλο, περίμενε. Εμείς είμαστε εδώ πάντα για σένα. Εμείς είμαστε για σένα εδώ. Εμείς είμαστε για σένα. Να θυμάσαι ότι εγώ είμαι εσύ. Εσύ είμαι εγώ. Και στο συλλογικό μας είμαστε ένα. Αυτό θα πρέπει να κατανοηθεί για μια πραγματική πολιτεία όπου θα εισπράξουμε την αλήθεια του δικαίου μας. Ελλήνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
Μην ξεχνάς, έγινε απολύτη την αλλογή, ακρίβεια. Τα τέσσερα μνημόνια, τις ληστρικές τράπεζες. Μην ξεχνάς, τις μειώσεις των συντάξεων, των μισθών. Διάδιασαν όλα τα δημόσια ταμεία. Μην ξεχνάς ποιος επήγε στα συσίτια. Οι ίδιοι που είναι στην Βουλή και σήμερα. Και ότι αυτοί σου στέρισαν νερό και ενέργεια. Μην ξεχνάς τον ένφια, τις κατασχέσεις. Μην ξεχνάς τα lockdown, διότι ήθελες άδεια να πεις από το σπίτι σου. Μην ξεχνάς που έρχεσαν τα νοσοκομεία, που έδιωξαν τους γιατρούς. Μην ξεχνάς, Έλληνα πολίτη, σου έδιωξαν τα παιδιά σου για το εξωτερικό. Μην ξεχνάς το ξεπούλημα του ενώματος της Μακεδονίας. Μην ξεχνάς την Ελλάδα, τεράστια ιστορία σου. Μην ξεχνάς ότι εσύ είσαι Έλληνας πολίτη. Μην ξεχνάς το δίκαιο στην ίδια σου τη ζωή. Το μόνο που πρέπει να θυμηθείς είναι να ψηφίσεις. Έλληνος συνέλευσης. Η επόμενη μέρα είναι η Ελληνοπολιτεία. Και μόνο. Ελλήνος συνέλευσης με χρησμή σωγή.